Από την πλευρά της Λάρισας, ο Αυστριακός ο Βάλτερ Σκότσικ έχει παρατάξει τους Πλίτσι, Παραφέστα, Πατσιαβούρα, Μιτσιμπόνα και Γκαλίτσιο, Βουτυρίτσα, Χάσεμπουργκ, Μαλουμίδη, Ζιόγα, Ανδρεούδη και Βαλαόρα, με τις ολόλευκες εμφανίσεις οι παίκτες της Πέρση, τον Γκόλι Χάσεμπουργκ. Δυνατά χτυπημένο, ο πανύψηλος Νάγκη είναι γύρω στα 85. Να όμως εδώ ο Μιτσιμπόνας που θα μπει, θα γυρίσει την μπάλα για τον Ζιόγα. Τρέχει και Παραφέστα, δίνει το σουτ και είναι η πρώτη ευκαιρία. Καινούργια σέντρα για να βγει τελικά μακριά ο Σαλάι. Παραλίγο λοιπόν στο δεύτερο μόνο λεπτό. Ζιόγας πάντα στον Βουτυρίτσα. Βουτυρίτσα θα να κάνει το 1-2 με τον Ανδρεούδη για να καταλήξει μπάλα αριστερά, όπου κινείται εκεί ο Βαλαόρα και είναι πέναλτι. Ναι, είναι πέναλτι για τη Λάρισα, το έδεσε αβίστακτο ο διαιτητής και βέβαια δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Πέναλτι λοιπόν στο 15ο προς 16ο λεπτό και να η μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα να προηγηθεί 1-0. Φυσικά είναι περιττό να σας πούμε το τι γίνεται εδώ στις κερκίδες του Αλκαζάρ. Τόσο κοντά στο πρώτο ευρωπαϊκό της γκολ η Λάρισα. Και φάση βέβαια που ξαναβλέπετε, μια καθαρή ανατροπή από τον Γκέρε και έτσι έχουμε αυτό το πέναλτι. Αγωνία που λύνεται και είναι το 1-0 για τη Λάρισα στο 16ο λεπτό. Σκόρερ ο Κώστας Μαλουμίδης. Μια άψογη εκτέλεση πέναλτι από τον Κώστα τον Μαλουμίδη. Τον διεθνή άθρο της Λάρισας και βέβαια έχουν κάθε δίκιο οι φίλαθλοι της Λάρισας να πανηγυρίζουν, να φιλιούνται. Βλέπουμε και μερικούς εδώ δακρυσμένοι. Έγινε το ξεκίνημα. Πέτυχε αυτό που ήθελε η Λάρισα, αλλά θα πρέπει να το διαφυλάξει. Ένα σουτ εδώ επικίνδυνο από τον Σαλάχη. Μαλουμίδη, τον σκόρερ. Μαλουμίδης με αυτό το ανάλαφρο στυλ. 1-2-3 τρίπλες. Δίνει προσπαθή μάλλον να δώσει για τον Βαλαόρα. Μαλουμίδης και Βαλαόρας άλλωστε είναι οι παίκτες τους οποίους υπολογίζει τόσο πολύ ο προπονητής, ο Ήμρε Κομμάτ. Και επέστηκε θα κάνει το 1-2 με τον Σάλαϊ, άνοιγμα δεξιά. Το ευτυχώς, ευτυχώς για την ελληνική ομάδα ήταν οι δυο Ήμπρι. Πίσω η μπάλα, έγινε το λάθος, παίρνει ο Βαλαόρας, είναι καινή ευθεία, γυρίζει στο κενό χώρο, τρέχει ο Μουτυρίτσας. Θα μπορέσει να την γυρίσει. Γυρίζει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Είναι μια συγκλονιστική φάση. Η μπάλα πήγαινε από τη μια πλευρά στην άλλη με κινηματογραφική ταχύτητα. Θα γίνει τελικά η σέντρα από τον Βαλαόρα. Προσπαθεί ο Χάσεμπουργκ για κεφάλια. Βουτυρίτσας εκτελεστής. Θα βγει ο Άντρους. Θα διώξει όπως όπως. Καινή αιστεία του. Γίνεται η σέντρα και πάρα πολύ κοντά στον γκολ. Βουτυρίτσας. Δυνατή η σέντρα. Ήταν καινή αιστεία όπως είδατε. Τον Μπόντονι. Με ωραίο τρόπο κινούνται οι Ούγκοι με τον Τέταρη που δεν θα πρέπει να πιάσει το σουτ. Είναι ξεμαρκάριστος, βγαίνει ο Πλίτσις πολύ ωραία. Του κόβει τον δρόμο, ξαναπέφτει και κερδίζει τη μονομαχία και χειροκροτήματα βέβαια. Βουτυρίτσας μέσα στην περιοχή, στο πάρει με το στήθος. Κάνει το 1-2 άψογα με το Μαλουμίδη που μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Πάει να πλασάρει εκεί και δεν θα μπορέσει τελικά ο Ανδρεούδης. Γίνεση θα το εκτελέσει, έχει περάσει μπροστά εκεί ο πανύψηλος Ονάγκη, τελικά η μπάλα θα περάσει. Μιέτσικ, Βουτυρίτσας, πάει να μπει μόνος του. Θα γυρίσει ωραία την μπάλα, Βαλαόρας, με μία το σουτ. Θα μπορούσε ίσως, θα μπορούσε να τη σταματήσει, να τη το πάρει, να τη βάλει κάτω, αλλά προτίμησε να δώσει με μία το σουτ ο Γιάννης ο Βαλαόρας. Άνοιγμα για τον Παραφέστα, που πιο πολύ είναι κυνηγός από όταν βλέπουμε σήμερα. Παραμυντικός γίνεται και το 1-2, Παραφέστας μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, Βαλαόρας και τελικά είναι ο Τέταρη, ο παίκτης που θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Αρκεί βέβαια να έχουν και λίγη τύχη με το μέρος τους και αρκεί να το πιστέψουν πάνω απ' όλα. Σέντρα με μία δουλειά και παράλληλο. Μέσα από τη μικρή περιοχή ο Μαλουμίδης, τι ευκαιρία έχασε. Εδώ ο Μαλουμίδης και εδώ για να πάρει με έξυπνο τρόπο ο Χάσεμπουργκ. Πάει να κάνει τη σέντρα, χνιέτσι το σουτ που δεν ήταν δυνατό. Μαλουμίδης ξέφυγε ωραία. Φεύγει από τα δεξιά Παραφέστας με Λουμίδης. Θέλει να μπει πιο βαθιά, γυρίζει την μπάλα Μαλουμίδης. Τελικά την...
πιο πίσω αυτό στον τέταρτη. Κάποιος θα πρέπει να τον κόψει, το σούτ είναι δυνατό, ευθύβολο, αλλά ευτυχώς για τον Πλίτση και τη Λάρισα δούμε όμως αυτό το corner που εκτελείται. Ένα γυριστό σούτ, ένα πολύ ωραίο σούτ. Γίνεται το τείχος. Όλοι οι Ούγγροι και οι 11 πίσω. Και κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη κάρτα και σωστά βέβαια στον Κέρεπετ. Εκτελείται και πάρανε στα δίκτυα από τον Κρίαση. Πάρανε στα δίκτυα στο 31ο λεπτό η Λάρισα. Προηγείται 2-0 η ελληνική ομάδα επί της Emirates Convent. Μια Λάρισα που βγαίνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατορθώνει. Θα τολμήσουμε να το πούμε, αν και στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει κανείς να κάνει προβλέψεις, ότι έφτασε, φτάνει μάλλον πολύ κοντά στο να κάνει το όραμα πραγματικότητα. Το όραμα μιας μεγαλούπολης, μιας ολόκληρης περιοχής για πρόκριση στον επόμενο γύρο. 2-0, 2-0 υπέρ της Λάρισας, έκταση η ενέργεια του Κνιέφτη, όπως είδατε. Ένα φάουλ που πολύ μας είναι και τα φάουλ που χτυπάει ο Μισελ Πλατινί. Και έτσι έχουμε αυτό το 2-0 που δίνει πάρα πολλές ελπίδες και φτεράς απόλυα στους παίκτες της Λάρισας. Μισιμπόνας που δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα κάνει αυτό το παίκτη. Τόσο πολύτιμος παίκτης. Μαλουμίδης μέσα στην περιοχή, πάει να γυρίσει την μπάλα. Γυρίζει και παραλίγο το 3-0. Ένα όμορφο, ένα επιθετικό ποδόσφαιρο που χειροκροτείται από όλους και που αξίζει τον κόπο να χειροκροτηθεί, κυρίες και κύριοι, αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η μοντέρνα ομάδα που λέγεται Λάρισα. Για μια Λάρισα που θα πρέπει να χάσει 5-6 κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Όμως πέτυχε δύο γκολ, Μαλουμίδης, και δεν πρέπει να τελειώνει κανείς την κουβέντα του. Πολύ κοντά στο τρίτο γκολ, είδατε εδώ τι έγινε. Τέταρτο το Μαλουμίδης, ανάποδο ψαλίδι. Και τελικά η μπάλα out. Κοιτάζει το ρολόι του. Και αυτή τη στιγμή η λήξη του αγώνα, κυρίες και κύριοι, που βρίσκει την ελληνική ομάδα νικήτρια με 2-0, ένα σκορ που επαναλαμβάνουμε τη δίνει πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για να περάσει στον δεύτερο γύρο του κυπέλλου.